Ο δανεισμό χρημάτων σε ένα φίλο ή συγγενή μπορεί να είναι επικίνδυνο, επομένω είναι καλύτερο να το κάνετε πολύ πολύ προσεκτικά. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς. Σε ένα λεπτό είμαστε φίλοι ή μέλη της οικογένειας και την επόμενη στιγμή είμαστε υπάλληλοι δανείων σε μια τράπεζα. Ή τουλάχιστον μπορεί να αισθάνεστε έτσι αν βρεθείτε ποτέ σε αυτή τη δύσκολη θέση να σας ζητήσουν να τους δανείστε κάποια χρήματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να σας ζητηθούν χρήματα. Ακόμα και αν η οικονομία φαίνεται καλή στα χαρτιά. Μπορεί να μην είναι καλή για όλους. Ίσως κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος φίλος σας να έχει χάσει τη δουλειά του. Ή ίσως το άτομο που ζητάει τα χρήματα δεν είναι τόσο σπουδαίο όταν πρόκειται να πάρει οικονομικές αποφάσεις. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, ο δανεισμός χρημάτων σε έναν φίλο ή συγγέννη μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μπορεί να μην πάρτε πίσω τα λεφτά σας ή να πάρει πάρα πολύ χρόνο να σας πληρώσει και η σχέση σας μπορεί να χαλάσει κάτω από αυτήν την πίεση. Ωστόσο, παρά τους κινδύνους, μπορεί να είστε διατεθειμένοι να δώσετε κάποια πίστοση σε ένα μέλος της οικογένειας ή σε έναν φίλο σας, ούτως ή άλλως. Σήμερα λοιπόν στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα δούμε τι πρέπει να αποφασίσετε να κάνετε αν δεχτείτε να δώσετε κάποια χρήματα σε κάποιο φίλο σας ή συγγενή σας. Να του δανείστε δηλαδή κάποια χρήματα. Πώς λοιπόν να δανείζετε χρήματα με ασφάλεια. Εάν δανείζετε χρήματα σε ένα στενό μέλος της οικογένειας σας ή έναν πολύ καλό σας φίλο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την σωματική σας ασφάλεια, αλλά η οικονομική σας ασφάλεια είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν πολλά βήματα θα πρέπει να κάνετε. Όπω να πείτε σε φίλο ή συγγενή σα ότι θα σκεφτείτε να του δανείσετε τα χρήματα. Οι παρορμητικέ αγορέ είναι αρκετά κακέ. Ο παρορμητικό δανεισμό θα μπορούσε να είναι πραγματικά επικίνδυνο. Εάν πρόκειται τώρα για ένα σημαντικό δάνειο, το οφείλετε πρώτα στον εαυτό σα να προσδιορίσετε εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να δανείστε τα μετρητά που έχετε κερδίσει με κόπο. Οπότε αφιερώστε λίγο χρόνο για να το σκεφτείτε πριν απαντήσετε να κοιτάξετε τα οικονομικά σα πριν δώσετε ένα δάνειο. Πώ μοιάζει η ταμιακή σα ροή. Με άλλα λόγια, ελέγξτε πρώτα τον προπολογισμό σα. Κατά προτίμηση, κοιτάξτε τον για μερικού μήνε σε περίπτωση που ελοχεύουν κάποια σημαντικά έξοδα που μπορεί να έχετε ξεχάσει. Να λάβετε τα πάντα γραπτός. Όσο περισσότερα χρήματα δανείζετε, τόσο πιο σημαντικό γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, Πρέπει να γράψετε πότε θα πάρετε τα χρήματα σας πίσω. Ο φίλος ή το μέλος της οικογένειάς σας θα σας επιστρέψει ολόκληρο το ποσό ταυτόχρονα ή σταδιακά. Θα χρεώσετε τόκους. Σκεφτείτε τους κινδύνους. Τι θα συμβεί εάν το μέλος της οικογένειάς σας ή ο φίλος σας απλά δεν μπορεί να σας επιστρέψει τα χρήματα. Το να βοηθάς κάποιον είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει σοβαρό οικονομικό πλήγμα για εσένα αν δεν μπορούσες να πάρεις πίσω τα χρήματά σου. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ορίστε σχέδιο πληρωμή του χρέου σε αυτόματη πληρωμή. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά οι πιστωτές που οφείλετε συχνά σα ζητούν να το κάνετε. Μπορεί επίση να είναι και ένα πρακτικό τρόπο για να διασφαλίσετε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στην ώρα του. Κατανοήστε τι νομικέ και φορολογικέ συνέπειε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε συνέπειε ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη και τα χρήματα που δανείζεται. Σκεφτείτε Εάν θα χρεώσετε τόκου, είναι απολύτω λογικό να ζητάτε τόκο, ειδικά αν αυτό το δάνειο πρόκειται να σα κάνει να χρειαστεί να κάνετε κι εσείς κάποιε οικονομικέ θυσίε. Και να είστε άνετοι να λέτε όχι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη εξηγήση αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιο συγγενή ή φίλο σα ζητήσει δάνειο και πιστεύετε ότι η απάντηση θα είναι ναι, μην το δείξετε αμέσω. Αν το κάνετε, θα κάνετε αυτό το άτομο να απογοητευτεί εάν μετά αποφασίσετε ότι τελικά δεν μπορείτε να του δανείσετε. Εκτό τώρα και αν είστε πραγματικά ενθουσιασμένοι να βοηθήσετε αυτό το άτομο και δεν σα πειράζει να είστε η προσωπική του τράπεζα, πιθανότατα δεν θέλετε και να τον ενημερώσετε ότι ήταν μια εύκολη απόφαση. Γιατί μπορεί να επιστρέψει σε εσά, επανειλημμένα, και για άλλα χρήματα. Έτσι, το να πείτε σε κάποιον ότι θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε τον προπολογισμό σα θα πρέπει να δημιουργήσει χώρο για να το σκεφτείτε. Και η καθυστέρηση ενό ναι θα πρέπει να σημαίνει ότι ο δανεισμό χρημάτων δεν είναι κάτι που κάνετε πάρα πολύ συχνά. Επίση, μην φοβάστε να ρωτήσετε σε τι θα διατεθούν τα χρήματα. Οι πιθανότητε είναι ότι το μέλο τη οικογένειά σα ή ο φίλο σα θα προσφέρει εθελοντικά αυτέ τι πληροφορίε. Αλλά αν δεν το κάνει, έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε. Πρέπει να εξετάσετε τον προπολογισμό σα και να δείτε πώ θα σα επηρεάσει ο δανεισμό αυτών των χρημάτων. Ειδικά εάν ο φίλο ή ο συγγενή σα σχεδιάζει να αφιερώσει το χρόνο του για να σα τα επιστρέψει. Εάν δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε αυτά τα χρήματα, τότε πολύ απλά μην τα δανείσετε. Οποιοςδήποτε φίλος ή μέλος της οικογένειας που ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς θα καταλάβει εάν απλά δεν έχετε την πολυτέλεια να τον δανείσετε. Λάβετε όπως είπαμε και πριν τα πάντα γραπτός. Εσείς και ο δανειολήπτης σας πρέπει να αποφασίσετε για ένα σχέδιο αποπληρωμής και αυτό θα πρέπει να είναι γραπτός. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνουν πάρα πολλοί επενδυτές και γενικά άτομα που δανείζουν χρήματα. Πρέπει να βάλετε τα πάντα στη γραπτή σας συμφωνία συμπεριλαμβανομένη τη ημερομηνία του δανείου, του ποσού του δανείου, των όρων αποπληρωμή, του επιτοκίου, των ημερομηνιών λήξη πληρωμή και ούτω Πρέπει να κάνετε σωστέ δουλειέ. Σκεφτείτε τώρα να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να μην πάρετε ποτέ πίσω τα χρήματά σα και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε διανοητικά. Εάν είστε εντάξει με αυτό, τότε μάλλον είναι καλό να δανείστε τα χρήματα. Και αν είναι χαλαρή συμφωνία και δεν έχετε τα πάντα γραπτά για ένα επίσημο σχέδιο πληρωμή, να είστε έτοιμοι να είστε ευέλικτοι και στη συνέχεια να είστε προετοιμασμένοι για άβολα δείπνα. Όταν θα συναντιέστε, ειδικά αν είστε και φίλοι και συγγενεί, αν δεν πληρώσουν όπω έχει συμφωνηθεί. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο πληρωμή. Δεν πρέπει να χάσετε κάποια πληρωμή και πρέπει να εξοφλείτε τα χρέη σας. Έτσι, δεν θα υπάρχουν ούτε λογομαχίε, ούτε κούβεντε για τα χρήματα ούτε τίποτα. Υπάρχουν βέβαια πολλά δύσκολα νομικά κενά που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς π.χ. όταν δανείζουν σε ένα ενηλικό παιδί του. Η χρέωση τόκων τώρα για το δάνειό σα είναι σίγουρα δικαίωμά σα. Συνήθω οι δανειστές Λιάνικής θα χρεώνουν οπουδήποτε από ένα φιλικό 2-3% έως 6, 7, 8 ανάλογα παιδιά που θα πέστε για προσωπικά δάνεια και επιστοτικέ κάρτε. Πριν ξεκινήσει ο πληθωρισμό, ήταν ευκολότερο να βρούμε δάνεια κάτω του 6%. Αν τώρα αυτό είναι για ένα μέλο τη οικογένεια ή φίλο, μάλλον θα πρέπει πραγματικά να μείνετε σε χαμηλά επίπεδα και να μην ανεβείτε σε τρελά νούμερα. Και ξαναλέμε, εάν ετοιμάζεστε να δανείστε χρήματα σε έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας, το μόνο πράγμα για το οποίο πρέπει να προετοιμαστείτε είναι να μην πάρετε ποτέ αυτά τα χρήματα πίσω. Σίγουρα μπορεί να έχετε πολλούς λόγους για να πείτε ναι στο δανεισμό χρημάτων σε ένα μέλος της οικογένειας ή σε ένα φίλο. Πάμε τώρα όμως να δούμε μερικούς λόγους για τους οποίους μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Αυτό το μέλο τη οικογένεια, η φίλο, είχε ήδη απορριφθεί για δάνεια παλιότερα. Γενικά, αν μια τράπεζα δεν δανείσει χρήματα σε κάποιον, είναι η πρώτη σου κόκκινη σημαία που έχει να κάνει με κάποιον που είναι πιθανό πιστοτικό κίνδυνο. Ή είναι το μέλο αυτή τη οικογένεια ή ο φίλο σα κάποιο από αυτού που αποφεύγουν να σα πούν πώ θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα. Εάν δανείζετε λοιπόν χρήματα, έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε πού και πώ θα δαπανηθούν. Εάν δεν επιθυμούν να δώσουν λεπτομέρειε ή δεν είναι ανοιχτοί στι ερωτήσει σα και τα δύο παιδιά είναι κόκκινα σημάδια και υπάρχει ακόμα μικρότερη πιθανότητα αποπληρωμή. Και εσείς λοιπόν αποφασίζετε αφού δεν σας λένε πού και πώς να μην δώσετε τα χρήματά σας. Είναι απλά τα πράγματα. Νιώθετε ότι πραγματικά βοηθάτε τον φίλο σας ή το μέλος της οικογένειάς σας ή ότι θα αντιμετωπιστεί ένα άλλο πρόβλημα. Θα ζητήσουν δηλαδή ένα άλλο δάνειο αμέσω μετά την εξόφληση αυτού του δανείου ή και πριν. Οι χειρότερε περιπτώσει που μπορεί να δει κάποιο αφορούν γονεί που δεν μπορούν να πούν όχι στα ενήλικα παιδιά του. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα Εάν δεν τεθούν οι σωστέ προσδοκίε στην αρχή, δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεστε υποχρεωμένοι να αποχωριστείτε τα μετρητά που έχετε κερδίσει με κόπο. Εάν δεν θέλετε να δανείστε τα χρήματα, θα μπορούσατε να πείτε ότι έχετε μια πολιτική που δεν δανείζεται σε μέλη της οικογένειας ή φίλους και ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό. Όλοι έχουμε δει σχέσεις να καταστρέφονται ετελώς από χρηματικά δάνεια και ολόκληρες οικογένειες βέβαια να έχουν καταστραφεί. Εάν τώρα λοιπόν εσείς βρίσκεστε στη θέση που δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε τα χρήματά σας, απλώς εξηγήστε το στο μέλος της οικογένειας ή στο φίλο σας. Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Είναι το παν. Εάν καταλαβαίνουν πραγματικά ότι δεν είστε σε θέση να δανείστε τα χρήματα, τότε όλα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Πρέπει να φτάσετε στο θέμα και να είστε ειλικρινεί. Να είστε όσο πιο ευγενικοί και συμπονετικοί μπορείτε. Αλλά θα πρέπει να του πείτε και ξεκάθαρα ότι δεν μπορείτε να δανείστε ή να του δώσετε χρήματα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε ακόμα να προσφέρετε τη βοήθειά σα. Για να βεβαιωθείτε ότι ξέρουν ότι εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, ρωτήστε τους αν υπάρχουν άλλοι μη χρηματικοί τρόποι που θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε. Δεν είναι δίκρι να δημιουργηθεί μια ρήξη βοηθώντας κάποιον άλλον. Όταν λέτε όχι σε ένα αίτημα για χρήματα, είναι σημαντικό να επικεντρώνεστε Πρώτα, του δικού σα στόχου και ανάγκε. Μην πιέζεστε να δώσετε χρήματα στα αγαπημένα σα πρόσωπα, εάν δεν είστε άνετα ή ικανοί να το κάνετε. Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλο του σημερινού μα βίντεο και μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε όταν είναι να δανείσουμε χρήματα σε κάποιον φίλο μα ή σε κάποιο συγγενή μα. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι.